Κύριε Υπουργέ, για ακόμα μια φορά η κυβέρνηση δεν απέφυγε σε ένα τέτοιας βαρύτητας νομοσχέδιο και βαρύτητας και για λόγω των, όχι μόνο λόγω των αντιδράσεων που ήδη υπάρχουν και εκφράζονται, αλλά κυρίως λόγω των βαρύτατων συνεπειών που έχουν οι αλλαγές στους ποινικούς κώδικες, στα δικαιώματα και τις ελευθερίες, και μάλιστα ξέρετε ότι αυτά αφορούν και ήδη βέβαια τελεσμένα αδικήματα. Δεν αποφύγατε ούτε τις απαράδεκτες διαδικασίες με τη νυχτερινή κατάθεση του νομοσχεδίου. Συζητήσαμε εκτενώς στην αρχή της διαδικασίας, ούτε βέβαια και τη σπουδή να προσδιοριστεί σήμερα η συζήτηση. Και μάλλον δικαιολογείτε από τον τρόπο που παρουσιάσατε έτσι ελαφριά την καρδία τις αλλαγές που έγιναν στο νομοσχέδιο μετά τη διαβούλευση. Δικαιολογείται τώρα η σπουδή σας ότι κατά κάποιο τρόπο δεν θέλετε να περάσουν κάτω από τα ραντάρ οι αλλαγές που δεν είναι τόσο δευτερεύουσες όσο τις παρουσιάσετε και πολλές από αυτές είναι και αλλάζουν, χειροτερεύουν ακόμα περισσότερο το νομοσχέδιο. Βεβαίως, η σπουδή σας δικαιολογείται από το γεγονός ότι οι μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη αποτελούν βασικό στοιχείο της αντιλαϊκής επίθεσης που διεξάγει η κυβέρνηση και αυτό το διάστημα σε όλους τους τομείς. Και βέβαια, γιατί και μέσα από τις διατάξεις του νομοσχεδίου επιχειρείται να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο και το κατασταλτικό οπλοστάσιο του κράτους απέναντι και από τις λαϊκές κινητοποιήσεις και θα αναφερθώ παρακάτω. Ξεκινάτε μάλιστα τις αλλαγές στη δικαιοσύνη με την κατάθεση του νομοσχεδίου σχετικά με τους ποινικούς κώδικες, θεωρώντας ότι ο αντιδραστικός χαρακτήρας των αλλαγών μπορεί με κάποιο τρόπο να κρυφτεί κάτω από αυτό το γενικό και έβυχο πέπλο της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης, αλλά και μια στρεβλής, εντελώς αντιεπιστημονικής αντίληψης που παρουσιάζεται ως φάρμακο για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, την αυστηροποίηση των ποινών. Και βέβαια πίσω από αυτό κατακρεουργείται μια σειρά από δικονομικά δικαιώματα και ελευθερίες, όταν βέβαια αυτή η αντίληψη έχει καταρριφθεί πανηγυρικά, πολλαπλά και από την ίδια την επιστήμη και τη θεωρία, αλλά και από την ίδια την πράξη. Και για τη συνέχεια, βέβαια, έχετε αφήσει άλλες αλλαγές που έχουν ξεσηκώσει ευρύτερες αντιδράσεις στην κοινωνία, όπως τις αλλαγές στο δικαστικό χάρτη με τη συγχώνευση ειρηνοδικείων πρωτοδικείων και την ταυτόχρονη μείωση των πρωτοδικείων. Για να ακολουθήσουν βέβαια, και δεν έχουμε και καμιά αυταπάτη ότι θα λείψουν αυτά, σε δεύτερο χρόνο τα εφετεία που δεν πιστεύουμε πραγματικά ότι θα αποφευχθεί η συγχώνευσή τους. Η στόχευση είναι σαφής και αφορά μεταρρυθμίσεις στο σύνολο της δικαιοσύνης, από τους ποινικούς κώδικες μέχρι την ψηφιοποίηση, την τεχνητή νοημοσύνη, την απονομή της δικαιοσύνης, τη δικαστική αστυνομία, τις υποδομές, το δικαστικό χάρτη. Δεν είναι εξάλλου κρυφό ότι οι αλλαγές αυτές είναι ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ περιλαμβάνονται και στο πόρισμα της Παγκόσμιας Τράπεζας, γιατί ακριβώς συνδέονται με τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας για προσέλκυση ξένων επενδύσεων, στην οποία θα δώσει όθηση η γρήγορη επίλυση νομικών διαφορών. Εξάλλου, με εύγλωτο τρόπο, το δήλωσε και ο κύριος Υπουργός στην πρόσφατη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, ότι δεν έχουμε, είπατε, μια λειτουργία της δικαιοσύνης εν το συνόλο η οποία να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, γιατί η δικαιοσύνη είναι το φωτάκι που ανάβει στους ξένους επενδυτές. Και είπατε, αυτό το φωτάκι βλέπουν οι ξένοι επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, δηλαδή βλέπουν δύο πράγματα, αν υπάρχει πολιτική σταθερότητα και σε τι κατάσταση βρίσκεται η δικαιοσύνη. Να λοιπόν σε ποιος κλείνεται το μάτι. Έρχεστε λοιπόν για 7η φορά μέσα σε λιγότερο από 5 χρόνια να προχωρήσετε σε εκτεταμένες αντιδραστικές αλλαγές στους ποινικούς κώδικες, από τη διαδικασία ήδη πριν το ακροατήριο, τα δικαιώματα του κατηγορουμένου, τις ποινές, την έκτηση, τις φυλακές κλπ. Και όλα αυτά στο όνομα της επιτάχυνσης. Επιτάχυνση όμως που τελικά μεταφράζεται σε μια πιο ακριβή και απροσπέλαστη για το λαό ποινική δικαιοσύνη.
Ειδικότερα, η γενίκευση των μονομελών συνθέσεων υποβαθμίζει περαιτέρω τα δικονομικά δικαιώματα του λαού, όταν μεγάλος όγκος των υποθέσεων, ακόμη και για βαριά αδικήματα, θα φτάνουν να εκδικάζονται κατά βάση από έναν μόνο δικαστή. Μάλιστα, επιστρατεύσατε το επιχείρημα ότι έτσι θα απελευθερωθούν δικαστές και θα δικάζονται ταυτόχρονα περισσότερες υποθέσεις. Όμως τελικά σε βάρος της απόδοσης της δικαιοσύνης, αφού αποσιωπάται το γεγονός ότι υπάρχουν αντικειμενικοί περιορισμοί σε μια προσωπική γνώμη έναντι της συλλογικής σκέψης, που είναι εκ των πραγμάτων ανώτερη και σε κάθε περίπτωση τέλος πάντων έχει και μεγαλύτερες εγγυήσεις ευθυκρισίας. Παράλληλα, καταργείται εντελώς η πενταμελής σύνθεση και τελικά η απόφαση ενός τριμελούς εφετείου θα φτάνει να προσβάλλεται από ένα τριμελές εφετείο και πάλι, αλλά με άλλη σύνθεση. Ακόμη, αυξάνονται οι υποθέσεις που θα παραπέμπονται απευθείας στο δικαστήριο για να δικαστούν, καθώς σε μεγάλο βαθμό περιορίζεται η ενδιάμεση διαδικασία των συμβουλίων, των βουλευμάτων δηλαδή. Και για να γίνεται κατανοητό από έναν κόσμο που δεν είναι νομικός, καταργείται η διαδικασία που εξετάζεται από ένα συμβούλιο δικαστών αν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για να παραπεμφθεί μια υπόθεση στο ακροατήριο. Και όταν μάλιστα με βάση τα επίσημα στοιχεία ένα στα τρία βουλεύματα είναι απαλλακτικά, στην πραγματικότητα καταλαβαίνετε ότι χειροτερεύει συνολικότερα η θέση του κατηγορουμένου, αφού καθίσταται πιο δύσκολη η υπεράσπιση του και ένας κόσμος που θα απαλλασσόταν στο στάδιο των βουλευμάτων τώρα θα σέρνεται στα ποινικά δικαστήρια μέχρι την τελική αθώωσή του, αλλά και τελικά ούτε η επιτάχυνση εξασφαλίζεται, αφού θα επιβαρυνθούν τα ακροατήρια με υποθέσεις που τελικά δεν θα έφταναν ποτέ. Αντίστοιχα, διατηρούνται και θωρακίζονται περαιτέρω η αντιδραστική αμερικανόπνευστη θεσμή που εισήγαγε και ενίσχυσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 19, όπως ο θεσμός της ποινικής διαπραγμάτευσης, δηλαδή ένα παζάρι για το ύψος της ποινής ανάμεσα σε εισαγγελέα και κατηγορούμενο, εφόσον ο κατηγορούμενος παραδεχτεί την ενοχή του χωρίς να γίνει δίκη. Αγνοώντας ότι στην πράξη αυτό σημαίνει ότι κάποιοι νιώθουν αντικειμενικά την πίεση να ομολογήσουν υπό το φόβο μιας αυστηρότερης ποινής και μάλιστα τώρα διευκολύνεται τη διαδικασία, θα πω και παραπάνω στην κατάρθρο συζήτηση. Αντίστοιχα, διευρύνεται και ο θεσμός της ποινικής συνδιαλλαγής για την επιβολή μιας συμβολικής ποινής σε όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα να αποκαταστούν τη ζημιά που προκάλεσαν. Επανέρχεται και ο θεσμός της μετατροπής της ποινής σε χρήμα, συνεπώς, δηλαδή, όποιος έχει χρήματα θα μπορεί να εξαγοράζει την ποινή του. Η ταξικότητα, δηλαδή, της δικαιοσύνης σε όλο το μεγαλείο. Ενώ, από την άλλη μεριά, τα τεράστια ποσά παραβόλων και δικαστικών εξόδων αποθαρρύνουν τα οικονομικά ασθενέστερα θύματα να απευθύνονται στη δικαιοσύνη. Θυμηθήκατε, μάλιστα, τη δικομανία, αν μπορεί να σταθεί αυτός ο όρος, και να το αξιοποιήσετε ως πρόσχημα για να γίνεται η δικαιοσύνη πιο ακριβή για το λαό, λειτουργώντας ως ένας εισπρακτικός μηχανισμός τόσο σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε αυτή, όσο βέβαια και στο πεδίο της έκτησης των ποινών. Όχι μόνο αυξάνονται οι τιμές των παραβόλων, αλλά δημιουργούνται και νέες κατηγορίες για δικαστικές ενέργειες, όπως τα παράβολα για την αναβολή, ενώ επανέρχεται και το παράβολο για την κατάθεση της μήνυσης, το οποίο έχει καταργηθεί, αποθαρρύνοντας τελικά και περιπτώσεις που θέλουν να καταγγείλουν συγκεκριμένες πράξεις. Ταυτόχρονα, αυξάνονται κατά πολύ τα δικαστικά έξοδα για όποιον δεν δικαιωθεί στο δικαστήριο, κάτι που θα καθιστά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη ακόμα πιο δαπανηρή, αλλά και πιο φοβική για το λαό. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο μονομελές πλημελιοδικείο από 80 ευρώ τα δικαστικά έξοδα φτάνουν στα 400, ενώ στο τριμελές από τα 2.000 φτάνουν στα 1.500. Δηλαδή, αποθαρρύνοντας κάποιον που μπορεί να είναι πιο αδύναμος οικονομικά ή να μην μπορεί να έχει και μια πολυτελή υποστήριξη, να ασκήσει και το δικαίωμά του στην έφεση.
Βεβαίως, για ακόμα μια φορά η γνωστή συνταγή της αυστηροποίησης των ποινών για τη δήθεν αντιμετώπιση των αποτρόπινων κλιμάτων αξιοποιείται ως ομπρέλα για την ένταση της καταστολής. Έτσι, αυξάνονται τα ανώτατα όρια των ποινών, γίνεται υποχρεωτική η πραγματική έκτινση της ποινής και σε μικρότερης βαρύτητας αδικήματα, ενώ δυσκολεύεται και η προώρη αποφυλάκηση των κρατουμένων με το θεσμό της υφόρων απόλυσης. Αλήθεια, όλοι αυτοί οι κρατούμενοι, κύριε Υπουργέ, θα μένουν στις υπερκορεσμένες και με άθλιες συνθήκες φυλακές, όταν με βάση μόνο τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Αντιεγκληματικής Πολιτικής, τα πιο πρόσφατα που έχουμε υπόψη μας, σε συνολική χωρητικότητα 10.175 θέσεων κράτησης, ήδη σήμερα κρατούνται συνολικά 10.459 κρατούμενοι. Και βεβαίως η εξαγγελία του Υπουργού για την ίδρυση νέων καταστημάτων κράτησης για όσους εκτείουν μικρές ποινές μέσα σε ένα χρόνο, προκαλεί τη θυμηδία αν ήταν τελικά τόσο απλό να χτίζονται οι φυλακές. Τι σας εμπόδιζε τόσα χρόνια να χτίσετε και να στελεχώνετε με όλο το επαρκές προσωπικό τα καταστήματα κράτησης, εκτός βέβαια αν με αυτόν τον τρόπο κλείνετε το μάτι και δικαιολογείτε την πρόθεσή σας για μεγαλύτερη παρέμβαση του ιδιωτικού τομέα για φυλακές με ΣΔΙΤ, αν όχι και για ιδιωτικού χαρακτήρα καταστήματα κράτησης. Για πολλωστή φορά αγνοείται αυτό που επαναλαμβάνει όλη η επιστημονική κοινότητα, αυτό που έχει αποδειχθεί στην πράξη, ότι η αυστηροποίηση των ποινών δεν μειώνει την εγκληματικότητα, αφού δεν αντιμετωπίζει τις πραγματικές αιτίες, αιτίες βέβαια που δεν θέλετε και κατά βάση δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε. Όπως βέβαια δεν αντιμετωπίζετε και τις αιτίες των πιο αποκρουστικών αδικημάτων, αυτά της ενδοοικογενειακής βίας, για τα οποία θα αναφερθώ και εγώ αναλυτικότερα στην επόμενη συνεδρίαση, που βεβαίως πρέπει να έχουν αυστηρή αντιμετώπιση, όμως τα όποια μέτρα παίρνετε είναι παντελώς ανεπαρκή. Κατά τη γνώμη μας, προσπαθείτε με τέτοιου είδους ημίμετρα να πετάξετε από πάνω σας την υποχρέωση για ουσιαστική ολόπλευρη στήριξη των θυμάτων, οικονομική, νομική, κοινωνική και των οικογενειών τους, πολύ περισσότερο όταν ένας τέτοιος ευαίσθητος τομέας, όταν για ένα τέτοιο ευαίσθητο τομέα ανοίγεται το πόρτες και δρόμους για να εκχωρηθούν αρμοδιότητες σε ιδιώτες, αντί για να γίνεται η ολόπλευρη αυτή στήριξη των θυμάτων με αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Τώρα, για μια σειρά άλλες αλλαγές, προφανώς, μετά την κατακραυγή, μαζέψατε αυτή την απαράδεκτη και καραυγαλαία διάταξη που εξίσωνε την απόπειρα με την τέλεση του αδικήματος. Παραμένει όμως να προβλέπεται υποχρεωτικά και όχι ως δυνατότητα η επιβολή πλήρους ποινής στην περίπτωση της άμεσης συνέργειας, για την οποία μάλιστα έχει διευρυνθεί περαιτέρω το περιεχόμενό της. Ενώ στην ίδια κατεύθυνση ανοίγει κατά τη γνώμη μας ένας επικίνδυνος δρόμος να εξισώνονται μια σειρά ποινές στην περίπτωση της αμέλειας με αυτή του δόλου, δηλαδή η σκόπιμη τέλεση της πράξης, αφού προβλέπεται, όπως για παράδειγμα, με την πρόβλεψη στην περίπτωση του αδικήματος του εμπρισμού, ακόμα και από αμέλεια, της δίμευσης όλης της περιουσίας, που έτσι κι αλλιώς είναι μια πολύ προβληματική διάταξη, θα αναφερθώ και περαιτέρω στην κατάρθεν συζήτηση. Και περισσότερο, μάλλον, γίνεται και από το βάρος των συνεπειών, τέλος πάντων, που δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε για τον εμπρισμό και τις καταστροφικές πυρκαγιές, ότι δεν παίρνετε κανένα άλλο μέτρο πρόληψης για αυτές τις μεγάλες καταστροφές και πάτε με τέτοιου είδους μέτρα να χαϊδέψετε τα αυτιά για την ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού να αντιμετωπίσει προλαμβάνοντας τέτοιου είδους καταστροφές. Επιπλέον, και η αναστολή εκτέλεσης της ποινής που μέχρι τώρα προϋπέθεται κατά βάση μια αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση περιορίζεται, ειδικά για όσους είναι υπότροποι εγκληματίες. Και
Σε περίπτωση βέβαια νέας δίωξης θα είναι δυνατόν να εκτείουν αμέσως την ποινή του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου χωρίς να υπάρχει ακόμα μετάκλητη απόφαση για την ενοχή τους από ανώτερο δικαστήριο. Έτσι, αντίστοιχα και οι ποινές άνω των 3 ετών πλέον θα εκτείονται υποχρεωτικά τουλάχιστον και μερικώς. Στην πράξη δεν ομολογείται ότι μέσα από αυτές τις διαστάξεις ενισχύεται τελικά και το τεράστιο κατασταλτικό οπλοστάσιο απέναντι στο εργατικό λαϊκό κίνημα, αφού υπάρχουν μια σειρά αδικήματα τα οποία με πολύ μεγάλη ευκολία φορτώνονται στις πλάτες των λαϊκών αγωνιστών για να κάμψουν τις αγωνιστικές διεκδικήσεις, όπως γίνεται για παράδειγμα με την διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών στις περιπτώσεις των συμβολικών αποκλεισμών των εθνικών οδών, είναι πολύ επίκαιρο το συγκεκριμένο παράδειγμα, στις περιπτώσεις των πληστηριασμών και μια σειρά άλλες διατάξεις. Δεν μπορώ να μην επισημάνω εδώ μια ακόμα απαράδεκτη διάταξη, την οποία μάλιστα προσθέσατε και αυτή μετά τη διαβούλευση. Μιλάω για το άρθρο 168, για τη διατάραξη της λειτουργίας των υπηρεσιών, όπου τώρα μετά τα νοσοκομεία που είχατε βάλει για να μπορέσετε να εμποδίσετε τις κινητοποιήσεις που γίνονταν και ιδιαίτερα στη διάρκεια της πανδημίας από γιατρούς, υγειονομικούς κλπ., προσθέτεται τώρα και τις δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου μάλιστα απειλείται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 1 έτους ή και 2 ετών σε ορισμένες περιπτώσεις. Πραγματικά, πού θα φτάσετε ακόμα? Μετά την αποστολή, αφού στείλατε τα ΜΑΤ στην νομική της Κομωτινής, τώρα σκοπεύετε να τα στέλνετε και στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία. Αυτά είναι οι δομές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αφού βέβαια δεν έπιασε το προπαγανδιστικό μασάζ της κυβέρνησης για τις παράνομες καταλήψεις, αφού είδατε ότι δεν πέρασε η τρομοκρατία σε βάρος μαθητών με τους αστυνομικούς που στέλνατε να νοθετούν καθηγητές και μαθητές για να ασπάσετε τις καταλήψεις, είπατε τώρα να επιστρατεύσετε και πιο αποτελεσματικά κατασταλτικά όπλα. Να ξέρετε ότι όσο και αν δεν μπορείτε να κρύψετε το φόβο σας για τις μεγαλειώδεις μαθητικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις, αυτού του είδους τα μέτρα που παίρνετε δεν πρόκειται να καταστήλουν τις μεγάλες αντιδράσεις που δίκαια συνεχίζονται και θα συνεχιστούν, ούτε βέβαια πρόκειται με αυτόν τον τρόπο να τυλίξετε σε μια κόλλα χαρτί το εργατικό λαϊκό κίνημα. Βεβαίως, τέτοιου είδους αλλαγές δεν έρχονται από το πουθενά, ούτε είναι καινούργιες. Το ποινικό κατασταλτικό οπλοστάσιο εξυγχρονίζεται συνεχώς από την εκάστοτε κυβέρνηση, ώστε να υπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες του σύγχρονου αστικού κράτους, εναρμονίζεται συνεχώς με ευρωπαϊκές οδηγίες και από τέτοιου είδους τροποποίησης βέβαια, τέτοιου είδους τροποποίησης δεν έλειψαν ούτε και από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τις οποίες βρήκε στη συνέχεια η Νέα Δημοκρατία, πήρε τη σκυτάλη και αξιοποιώντας και την περίοδο της πανδημίας, προχώρησε σε μια σειρά αυστηροποίηση ποινών, ενσωμάτωση, ενίσχυση ευρωπαϊκών οδηγιών με τις λεγόμενες αντιτρομοκρατικές νομοθεσίες και άλλα. Γι' αυτό λοιπόν και κλείνω με αυτό τη σημερινή τοποθέτηση. Η κριτική μας στο νομοσχέδιο δεν είναι από το σκοπιά της υπεράσπισης ενός ποινικού δικαίου που από διάφορους δίνεται με έναν δήθεν προοδευτικό και ανθρωπιστικό μανδύα, το οποίο πρέπει τάχα να διαφυλαχθεί, αλλά ακριβώς γιατί εντείνεται ο ήδη κατασταλτικός, ταξικός και εχθρικός για το λαό χαρακτήρα του ποινικού δικαίου, και γι' αυτό το λόγο βέβαια θα καταψηφίσουμε επί της αρχής το νομοσχέδιο και κυρίως καλούμε το ίδιο το εργατικό λαϊκό κίνημα, που έχει τη δύναμη και το ξέρει, να χαλάσει τα σχέδια κράτους και κυβερνήσεων, να τυλίγουν σε μια κόλλα χαρτί τους αγώνες τους για μια καλύτερη ζωή, γιατί το ίδιο το λαϊκό κίνημα έχει τα μέσα και μπορεί με την πάλη του να προστατεύσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του.